Στην εξάρθρωση μιας από τις μεγαλύτερες πύρες διαρρηκτών που δρούσαν στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, προχώρησε η ασφάλεια Κοζάνης, καθώς συνέλαβε 6 άτομα για ληστεία και 11 διαρρήξεις σπιτιών και καταστημάτων μέσα στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Επίσης, οι 6 συλληφθέντες φέρονται να συμμετείχαν και στην κλοπή 4 αυτοκινήτων. Όλες οι λεπτομέρειες αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που δόθηκε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης για τη νέα σημαντική αυτή επιτυχία της ασφάλειας. Με αφορμή τη διάπραξη κλοπών και διαρρήξεων το τελευταίο τρίμηνο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ειδικότερα σε απομακρυσμένες τοπικές κοινότητες από την πόλη της Κοζάνης, οι οποίες αφορούσαν κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων προσώπων, τα οποία κατοικούσαν μόνα τους, που κάποιες φορές όταν οι δράστες εισέρχονταν στα σπίτια τους, κυρίως με τα μισονύχτες ώρες, και αφαιρούσαν χρήματα ή κοσμήματα, επιτίθενταν σε αυτά. Η υπηρεσία μας για τους λόγους αυτούς συγκρότησε ειδικές ομάδες αστυνομικών με σκοπό να εξιχνιαστούν τα εγκλήματα, να αποκαλυφθούν οι δράστες και να παραπευθούν στη δικαιοσύνη. Οι αστυνομικοί που συγκροτούσαν τις ομάδες αυτές προέρχονται από το Τμήμα Ασφαλείας Κοζάνης, από την όποια της διεύθυνσής μας, από το Τμήμα Ασφαλείας Πτολεμαϊδας και από άλλες αστυνομικές υπηρεσίες της διεύθυνσής μας. Ενώ για την επίτευξη του σκοπού χρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα και ο εξοπλισμός της υπηρεσίας μας. Έτσι, η υπηρεσία μας κατόρθωσε να συλλάβει τα άτομα αυτά, τα οποία ήταν 6 στον αριθμό, δηλαδή 4 άντρες και 2 γυναίκες, από 16 έως 53 χρονών, ενώ διαφεύγει της σύλληψης ένα άτομο ακόμη, τα οποία είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και ληστείων σε βάρος ηλικιωμένων προσώπων, τα οποία, όπως είπαμε παραπάνω, κατοικούσαν μόνα τους. Και για να μετακινούνται εύκολα από μια περιοχή στην άλλη, να μεταφέρουν τα κλοπημαία και να διαφεύγουν τη σύλληψη, διέπραταν και κλοπές αυτοκινήτων. Συνολικά, εξιχνιάστηκαν με την υπηρεσία μας μία ληστεία, 11 κλοπές διαρρήξεις οικειών και 4 κλοπές αυτοκινήτων. Επίσης, με την ευκαιρία αυτή, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κοζάνης, στους αστυνομικούς της όποια της διεύθυνσής μας, καθώς και των άλλων αστυνομικών που από άλλες αστυνομικές υπηρεσίες της διεύθυνσής μας, καθώς επίσης και στους διοικητές αυτών, για τη σπουδαία αυτή υπηρεσία που προσέφεραν στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας, στην πέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών και στην κοινωνία γενικότερα. Και να απευθύνω έκκληση ως αστυνομικός διευθυντής Κοζάνης προς τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας, πως πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία για το έργο που παράγει και τα αποτελέσματά της. Και να μην διστάζουν να καταγγέλουν ή να αναφέρουν στις υπηρεσίες μας οτιδήποτε ύποπτο υποπίπτει στην αντίληψή τους που έχει σχέση με εγκληματικές τέτοιες συμπεριφορές. Τα άτομα, τα 6 που έχουν ήδη συλληφθεί, τώρα βρίσκονται στο στάδιο της κυρίας ανάκρισης.